Είναι ανόχινα. Σωστά, Εύη. Είναι ανόχινα. Αυτός είναι ο όρος. Πώς γνωρίζουν για το συγκεκριμένο είδος, το οποίο απειλείται με εξαφάνιση. Ασχολούμαστε με συγκεκριμένα θέματα. Πάμε να δώσουμε μία συνέχεια σε μία θεματική που έχουμε ανοίξει από την αρχή της σεζόν. Η κυρία Ρούλα Τρίγκου, συντονίστρια επικοινωνίας Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και από εμάς εδώ πέρα στην Αθήνα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα είδος λοιπόν, ένα από τα πολλά είδη το οποίο απειλείται με εξαφάνιση. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Σωστά. Είναι ένα είδος το οποίο βέβαια δεν απαντά στην Κρήτη, γιατί από τη χώρα μας οι ανόχινες έρχονται κάθε χρόνο από τον αρκτικό κύκλο και περνούν το χειμώνα στις υδρότοπους της Βόρειας Ελλάδας. Είναι ανόχινα που είναι το πιο μικρό είδος χήνας και από αυτά που έχουμε εδώ πέρα στη χώρα μας, γι' αυτό και έχει αυτό το όνομα, ανόχινα. Είναι το πιο απειλούμενο εδρόβιο πουλί της Ευρώπης. Ειδικά ο δικός μας ο πληθυσμός που έρχεται στους ελληνικούς υγρότοπους έχουν μείνει μόλις 30 με 35 ζευγάρια, δηλαδή συνολικά λιγότερα από 100 πουλιά. Είναι ένα κρισίμως απειλούμενο είδος, για το οποίο η χώρα μας φέρει πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την προστασία της, ακριβώς επειδή οι ανόχινες περνάνε πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου τους σε εμάς, στους υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας, όπως το Δέλτα του Εύρου, Κυλλήνη και Κερκίνη. Και γι' αυτό και ως ορνηθολογική σε συνεργασία με πολλούς άλλους φορείς εδώ και πολλά χρόνια, επικεντρωνόμαστε σε δράσεις προστασίας και των βιοτόπων, αλλά και παρακολούθηση του πληθυσμού τους. Ξέρετε, εγώ στέκομαι πολύ συχνά στον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς τι πρέπει να πράξει από αύριο κιόλας, προκειμένου να βοηθήσουμε σε αυτό το επιστημονικό έργο σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί. Τι πρέπει να κάνουμε. Αν και δεν αφορά πολύ την περιφέρεια Κρήτης, βέβαια, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε. Σίγουρα δεν αφορά την περιφέρεια Κρήτης, αλλά κάτι το οποίο αφορά για την Κρήτη είναι η ευσυνειδητότητα των κυνηγών. Δηλαδή, ως προς το να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι κυνηγάνε και να τηρούν τους κανόνες. Με την ανόχινα, τι συμβαίνει. Η ανόχινα απειλείται πάρα πολύ από την απώλεια των βιοτόπων της, γιατί είναι ένα είδος το οποίο τρέφεται αποκλειστικά σε υγρολίβαδα, ο οποίος είναι ένας βιότοπος ο οποίος χάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, ακριβώς επειδή πολλοί αυτοί οι βιότοποι μετατρέπονται σε καλλιέργειες κλπ. Αλλά από κάτι άλλο το οποίο απειλείται πολύ είναι ανόχινα είναι η λαθροθυρία και το παράνομο κυνήγι. Και αυτό γιατί συμβαίνει, επειδή είναι ανόχινα μοιάζει πάρα πολύ με την ασπρομέτωπη χήνα, η οποία είναι ένα είδος το οποίο είναι θηρέσιμο και για τη χώρα μας και απαντά σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς. Και ακριβώς επειδή μοιάζουν πάρα πολύ, μπορεί κάποιος πολύ εύκολα, κατά λάθος, να σκοτώσει και μια ανόχινα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, σε όλες τις περιοχές που απαντά είναι ανόχινα στη χώρα μας, στους υγρότοπους δηλαδή της χώρας μας, απαγορεύεται και κυνήγι της ασπρομέτωπης χήνας. Οπότε, ναι, μεν δεν έχει σημασία με την Κρήτη όσον αφορά το είδος, δηλαδή δεν πρόκειται κάποιος να δει κάποια ανόχινα σε κάποιους από τους υγρότοπους της Κρήτης, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε για άλλη μια φορά πόσο σωστό είναι να είναι ευσυνείδητος κάποιος κυνηγός και επίσης να εκτοπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό λαθροθυρίας, το οποίο δυστυχώς η Κρήτη φημίζεται πάρα πολύ γι' αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Ας ελπίσουμε ο πληθυσμός να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και βέβαια ο ανθρώπινος παράγοντας και σε αυτή την περίπτωση, όχι μόνο στα θετικά, όχι μόνο στα αρνητικά, αλλά και στα θετικά, είναι καθοριστικός. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Τρίγκου. Σωστά, ευχαριστώ και εγώ πολύ και να τονίσουμε ότι πολλοί έχουν βοηθήσει πολλοί κόσμος στις παρατηρήσεις του, οπότε ευχαριστούμε πολύ και καλούμε και τους Κρήτες πάλι να στέλνουν τις παρατηρήσεις για όλα τα είδη τα οποία βλέπουν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.